επόμενο το σχέδιο για την κατάργηση της Κυριακάτικης Αρχίας. Αντιδρώντας η γραμματεία της Πασεμένου μου Καβάλας, όπως και το Σωματείο Εμπορευαγγείλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καλούμε στη σημερινή κινητοποίηση που στόχο έχει την ανατροπή των μέτρων. Τη δική του συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες το βράδυ τα μέλη της ΠΑΣΕΒΕ και του Σωματείου Εμποροϊπαλλήλων στην Πλατεία Ελευθερίας κατά του πολυνομοσχεδίου που κατατίθεται στη Βουλή, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και την διάταξη για ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου. Μαζευτήκαμε σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, μέλη της ΠΑΣΕΒΕ αλλά και γενικότερα έμποροι και άνθρωποι της αγοράς, να διαμαρτυρηθούμε μέσα για αυτές τις νέες εξελίξεις για το άνοιγμα της Κυριακάτικης Αργίας, που θα ωφελήσει μόνο πολυκαταστήματα, θα ωφελήσει μόνο μεγάλα καταστήματα και θα είναι τα φόπλακα πλέον, θα είναι μια σταγόνα που θα ξεχυλήσει το ποτήρι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά για τους ανθρώπους της αγοράς. Αυτό βέβαια δεν είναι και το μόνο πρόβλημα χιλιάδων εμπόρων και επαγγελματιών, καθώς το πιο καυτό ζήτημα έχει να κάνει με τις υποτιθέμενες ρυθμίσεις σε ΟΑΕ και εφορία, με όρους τέτοιους ώστε να αποκλείονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία όχι μόνο από τις ρυθμίσεις τις ίδιες, αλλά κυρίως από την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αφού ακόμη και αν πετύχουν μία ρύθμιση με τον ΟΑΕ, για να σφραγιστεί το βιβλιάριό τους απαιτείται μέχρι και φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης, αποκλείοντας ουσιαστικά εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες και τις οικογένειές τους από τη δημόσια υγεία. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, γνωρίζουμε ότι περίπου 500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, επιχειρηματίες βρίσκονται εκτός συστήματος υγείας καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους φορές προς τον ΟΑΕ, ένα θέμα το οποίο επίσης έχετε πολλές φορές θίξει. Βεβαίως και θα είναι ακόμα περισσότεροι. Είναι κάποιοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που θα λήξει η συνδρομή τους τώρα. Θα έρθουν και άλλοι δηλαδή σε αυτή τη μεγάλη δεξαμενή των ανασφάλιστων. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα για όλη την κοινωνία γενικότερα. Και εμείς αγωνιζόμαστε να μην υπάρχει κανένας ανασφάλιστος, είτε χρωστάει είτε όχι. Σφραγισμένα όλα τα βιβλιάρια υγείας. Κάνοντας ρεπορτάζ, διαπιστώσαμε ότι ακόμη και αν μπουν κάποιοι επαγγελματίες σε ρύθμιση για να σφραγιστεί το βιβλιάριο υγείας τους και να δικαιούνται ασφάλιση αυτοί και τα παιδιά τους, τους ζητάνε ακόμη και και τη φορολογική ενημερότητα της εταιρείας ή της επιχείρησης την οποία τρέχουν, ακόμη και αν οι ίδιοι είναι τακτοποιημένοι φορολογικά. Πιστεύετε ότι πετάνε έτσι τον κόσμο έξω από το σύστημα υγείας για να κάνουν οικονομία, προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα με αυτόν τον τρόπο, αποκλείοντας κοινωνικές ομάδες? Αυτά είναι παράλογα και ανεπίτρεπτα πράγματα. Η ρύθμιση από μόνη της δεν έχει λογική. Κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει τα τρέχοντα, θα πληρώσει τα τρέχοντα σύν τα λεφτά της ρύθμισης, δηλαδή έχει παραπάνω να δώσει από αυτά που χρωστάει, είναι παράλογο. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται αυτό για οικονομία. Αυτό γίνεται για να οδηγηθεί όλος ο κόσμος σε ιδιωτικές εταιρείες, για να οδηγηθεί όλος ο κόσμος στο μεγάλο κεφάλαιο που αυτή τη στιγμή βλέπει μπροστά του πεδίο δόξης λαμπρών. Βλέπει μεγάλες κονόμες, να το πούμε έτσι, στο θέμα της υγείας, και γίνεται και μόνο για αυτόν τον λόγο.